Βερολίνο επέστρεψες μετά από 189 μέρες στους αγωνιστικούς χώρους. Το πρώτο συνέστημα. 8 δεν είναι. 188 μέρες. Σε πήραμε μία, σε κλέψαμε μία. Όχι, γιατί η κυρία το ξέρει. Ναι, ναι. Είμαι χαρούμενος. Ήταν δύσκολο για μένα να ήμουν τόσο μεγάλο διάστημα εκτός, αλλά τώρα με επιστροφή είμαι καλά, νιώθω καλά. Να συνεχίσω να δουλέψω έτσι για να μπορώ να διορθώσω κάτι. Ο κόσμος αποθέωσε. Είδαμε σήμερα 28.000 κόσμος να σε αποθεώνει και όταν πήγε να κάνεις προθέρμανση, αλλά και όταν πήγε στον αγωνιστικό χώρο, στο 83. Γι' αυτό το λόγο. Νομίζω αυτή την αγάπη δεν τελειώσει ποτέ. Αυτό με έδωσε δύναμη, αυτό με βοηθούσε να περάσω αυτό το δύσκολο διάστημα που είχε ο τραυματισμός μου. Και τώρα θέλω να επιστρέψω αυτή την αγάπη. Τι σημαίνει για σένα ΠΑΟΚ, αφού πέρασες πολλά? Σε έχω πει, για μένα ΠΑΟΚ είναι όλα. Είναι η ομάδα μου, είναι η δεύτερη μου οικογένεια, γιατί έχω και μία κανονική. Οπότε είναι δύσκολο να την περιγράψεις αυτό το συνέστημα που έχω με αυτή την ομάδα, με αυτόν τον κόσμο και νομίζω το και το αντίστοιχο. 42 παιχνίδια ΠΑΟΚ αίτητος. Στόχος ξανά το πρωτάθλημα. 2 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. 2 βαθμούς διαφορά. Έχουμε πολλά μπροστά μας. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας και συνεχίζουμε. Θα είναι δύσκολο, αλλά όπως ήταν πέρσι θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος. Αισιοδοξείς ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και φέτος να κατακτήσει το ντάμπλ? Γι' αυτό δουλεύουμε καθημερινά. Ένας από τους στόχους είναι αυτό. Συνεχίζουμε. Επειδή ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε στην Ευρώπη, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, δεν πέρασε στην Ευρώπη. Στην πρώτη χρονιά που ήρθε, ούτε Ευρώπη είμαστε. Κερδίζαμε το κύπελλο αλλά και κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω ότι εντάξει, είναι. Μπορεί από μία πλευρά να καλό, από την άλλη δεν είναι, γιατί οικονομικά για το ΠΑΟΚ για μας δεν είναι καλό, γιατί είχαμε ένας από τους στόχους μας αυτή τη σεζόν ήταν να μπούμε σε Champions League, δεν μπορούσαμε, μετά ήταν το δεύτερο στην Ευρώπη League, πάλι δεν μπορούσαμε, οπότε έχουμε ακόμα 2 στόχους που είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο και θα δουλέψουμε αυτό. Με τον συμπατριώτη σου, τον Αμπέλ Φερέιρα, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου, διότι στην αρχή υπήρχε κάποια αμφισβήτηση εξωτερικά, αλλά από εσείς μέσα στην ομάδα ξέρετε ότι όλα ήταν μια χαρά. Νορμάλ είναι. Ξαφνικά μας φεύγει το προπονητή μας που είχαμε δεθεί σαν άνθρωπο και σαν προπονητή άλλο σύστημα. Βγήκε το περίοδο που έγινε αυτό, δεν ήταν το πιο εύκολο, οπότε χρειαζόμαστε και χρειάζομαι ακόμα χρόνο για να μπορούμε να είμαστε 100% για αυτό που θέλει ο προπονητής. Σήμερα είδαμε ότι όταν ήρθε στο γήπεδο, ο Ιβάν Σαββίδης σε χαιρέτησε, σε έσφυγε στην αγκαλιά του. Τι συναισθήματα υπάρχουν για αυτόν τον μεγαλομέτωπο από σένα για αυτόν και φυσικά από αυτόν να το ξέρουμε για σένα? Μόνο σεβασμός. Δηλαδή, όπως είχε πει πριν έρθω στο ΠΑΟΚ, ήμουν ακόμα στη Γερμανία, θυμάμαι που έκανε δηλώσεις, που τον είχε ευχαριστήσει να βοηθήσει να βάλει αυτή την ομάδα, το ΠΑΟΚ, εκεί που ανήκει, που είναι μπροστά και ψηλά. Οπότε μόνο σεβασμός και πολύ αγάπη. Το Γιαννούλη στη θέση σου, αυτό το καιρό πώς είναι? Μια χαρά. Από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Όλοι μας ξέραμε ότι τι παίκτης είναι το Γιαννούλης και αποδέχτηκα όλα αυτά τα παιχνίδια ότι έχει κερδίσει μια θέση. Είσαι σε θέση να παίξεις και σε άλλη θέση τώρα, από τη θέση πρώτη φορά που είχες έρθει στην ομάδα με τον Φερνάντο Σάντος? Δεν υπάρχει αυτή τη θέση. Γιατί είναι κατεκριμένη? Όχι. Παίξουμε αυτή τη θέση, βλέπεις αριστερό εξτρέμ. Εσύ τώρα ποια θέση θα αγωνίζεσαι? Έκπληξη? Όπου θέλει ο προπονητής.